Τίωμα, αποτυπώνουν τη βούληση, τους στόχους και τις σκοπιμότητες, θα πω, με τα λόγου γνώσεως της κυβέρνησης. Πιστεύετε ότι ο κύριος Βούτσης προανήγγειλε αυτή τη συζήτηση, η οποία όλοι λέμε ότι θα την κάνει το κοινοβούλιο, ούτε κρεμεί, διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας. Κύριε Ποφάντη, της Ορθόδοξης Εκκλησίας να είμαστε σαφείς. Έτσι, σαφείς. Πιστεύω ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Αυτό το οποίο με ρωτάτε, μέλει να το δούμε και εκεί θα γίνει μεγάλος διάλογος και θα μου επιτρέψετε να πω ότι και πολλά από αυτά που εξαγγέλλονται δεν θα τολμήσουν, ελπίζω, να τα προχωρήσουν. Εννοώ να αμφισβητήσουν και να προσβάλλουν άμεσα και κέρια την Εκκλησία όπως το κάνουν τώρα. Έφτασε να πούν ότι το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, που ήταν ένα σύνθημα του παρελθόντος, δεν είναι ουσιαστικό περιεχόμενο. Τόλμησα να πω στο Twitter, ναι, σας λέω, επειδή όλοι γνωριζόμαστε, ότι η θρησκεία και η οικογένεια, αλλά και η πατρίδα, είναι ουσιαστικές έννοιες, δεν είναι ένα σύνθημα, είναι έννοιες που στήριξαν... Το έχει εκμεταλλευτεί η Χούντα αυτό, γι' αυτό σας λένε ότι... Επιτρέψτε μου όμως, εντάξει, έχει χρωματιστεί. Έχει χρωματιστεί από τη Χούντα αυτή. Ναι, εκεί ταυτίστηκε, αλλά είναι ουσιαστικές έννοιες που στήριξαν τον ελληνικό έθνος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι επίθεση δέχτηκα στο Twitter γι' αυτό. Εντάξει, πάντως ο κύριος Καμένος, που τον αφορά και άμεσα, και έχει και πιο σκληρή ατζέντα από την Νέα Δημοκρατία σε θέματα θρησκείας και πατρίδας. Είπε ότι εντάξει, είναι μια προσωπική γνώμη. Μα δεν είναι γνώμη. Ακούστε με, εγώ πιστεύω ότι είναι οργανωμένο σχέδιο για να αποστρέψει η κοινή γνώμη, το ενδιαφέρον της και την προσοχή της από αυτά που έρχονται. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Σεπτέμβριος είναι βαρύς, ξέρετε πολύ καλά, το αναδείξατε, ότι ένα συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν μπόρεσαν από έλλειψη φοροδοτικής ικανότητας να πληρώσουν τους φόρους. Έρχεται η δεύτερη δόση τώρα, έρχεται ο ένθια, έρχονται προβλήματα σοβαρά, οπότε αλλάζουμε την ατζέντα με μια ή δύο κουβέντες και όμως, κατηγορείτε... Και όμως ενδιαφέρει πάρα πολύ, σας πληροφορώ τον κόσμο, εάν θα συμπλέει πλέον το κράτος με την Εκκλησία μαζί. Βεβαίως σου ενδιαφέρουν και άλλα ζητήματα. Κυρία Μανολάκου, θέλω να πάρουμε και τη δική σας άποψη. Εάν είστε εσείς θετικοί στο να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός, δηλαδή να συζητήσετε το άρθρο 3 του Συντάγματος. Εμείς έχουμε τοποθετηθεί εδώ και χρόνια. Πλήρη διαχωρισμό κράτους εκκλησίας. Εξάλλου πρέπει να είναι σεβαστή η ανεξή θρησκεία. Δεν χαρακτηρίζεται ένας άνθρωπος σε ποιο θεό πιστεύει, αλλά συνολικά η οντότητά του. Mm-hmm. Άρα ο διαχωρισμός κράτους εκκλησίας, αν θέλετε, σε όλα τα υπόλοιπα καπιταλιστικά κράτη έχει γίνει. Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν έχει γίνει. Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Βούτση, ναι, κοιτάξτε, η κυβέρνηση κάθε μέρα εφευρίσκει και ένα θέμα αντιπαράθεσης τριτεύουσας σημασίας, χωρίς καμιά αξία. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει να αποπροσανατολίσει και να παγιδέψει ακριβώς την κοινή σύμπλευση πολιτικής με τη Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε, δεν υπάρχει αντιπαράθεση για το πόσα παιδιά λιποθυμούν στα σχολεία. Γιατί η ανεργία χτυπάει κόκκινο, γιατί η απληρωσιά. Θεωρείτε, κυρία Μανολάκου, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καμία σχέση με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, γιατί δεν έχετε. Κάνετε κάποιους συλλογισμούς που είναι τελείως, θα σας πω. Τα μνημόνια είναι μόνιμα, δεν προορίζονται.